σε τίποτα εγώ. Λοιπόν, πολλά είπαμε και με δάφτους. Πάμε σε γράμμες. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Από τον Σπρώμαυρο Πυριάκαλο. Μπράβο. Για λέγε. Λέγε, ρε βλάκα. Εμπρός. Ναι, καταρχήν να ξέρετε κάτι, Πειραιάς είναι παντού. Πειραιάς είναι παντού. Και στα σπιτάκια σας και δίπλα. Βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας και ρωτάτε από εδώ και δεξιά και αριστερά. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι, τι... Ρωτήστε. Ρωτήστε να δείτε τον Πειραιά στα σπίτια σας. Εμπρός. Ναι. Ναι. Λέγε. Καλησπέρα. Γεια. Πρέπει να πω ένα γεια. Ε. Ο Κεφαλονίτης είμαι. Ποιος είσαι? Ο Κεφαλονίτης. Καλό βράδυ. Ε, γάμισου. Άσα τα καλοπιάσματα με μένα. Εγώ κοιτά, όταν έχω πει κάτι, το έχω από μικρό παιδί, είμαι λίγο τρελός με αυτό. Όταν λέω κάτι, δεν τα αλλάζω. Δεν λέω, δεν βαριέσαι. Εμπρός. Σπέρα. Ναι. Βασίλης από Πατήσια, ΑΕΚ. Μπράβο, λέγε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το κλείσιμο των θυρών. Ποια θυρά? Ε. Ποια, ποιο κλείσιμο? Το κλείσιμο των θυρών, ρε Τάκη. Το γηπέδο. Ναι. Ναι, πες. Γιατί εφόσον τα έχει κάνει όλα ο Ολυμπιακός, να τα τρώνε και άλλες ομάδες. Δηλαδή τι θες, για πες. Εσείς που κάνετε επεισόδια με τους τέτοιους, πώς σου λένε. Με τους Κροάτες. Ναι. Ναι. Που ήταν άδικο για μένα, γιατί τους έφερε η αστυνομία, τους αβάνταρε η αστυνομία και ναι, τους έφερε. Ναι, ήταν άδικο, καλά λες. Ναι, βέβαια. Αλλά κοίτα να δεις, φίλε, δεν ξέρω, μην το πάμε τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πρέπει ναι. να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν βγαίνει, δεν έχει κέρδος κανείς, ούτε αυτός που κάνει φασαρία, ούτε αυτός που την τρώει. Ούτε εγώ και οι ομάδες μας. Δεν ξέρω τα καλά, αλλά ξέρεις τι. Ναι. Εσείς οι γάβλοι έχετε συνηθίσει τώρα που παίρνετε συνέχεια πρωταθλήματα και τώρα κλαίγετε επειδή δεν παίζετε μπάλα. Δεν παίζουμε μπάλα. Δεν παίζετε μπάλα, πού παίζετε μπάλα, πού φαινά δεν είστε. Γιατί, φέτος στο γήπεδο σου με νίκησες. Τι, ναι, ναι, είστε, τι. Με νίκησες που παίζεις μπάλα εσύ. Όχι, δεν σε νίκησα, αλλά δεν σε νικήσω. Α, μάλλον έχεις συνηθίσει που παίζαμε μπάλα και σε νικάγαμε συνέχεια και τώρα σου κακοφαίνεται. Ρετάκι, έλα, καλό ξέρω... βράδυ, αγόρι μου. Καλό βράδυ, καλή χρονιά να έχεις. Άσο, Ρετάκι και Ρετάκι. 18 αγώνες και 3 ισοπαλίες. Ήρθαμε φέτος, 1-1 και σου κακοφαίνεται που δεν νικήσαμε. Ενώ εσύ παίζεις καλή μπάλα, Παίζεις καλή μπάλα. Που για να πάρεις το πρωτάθλημα το περσινό, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Βάζελο και το πήρες. Εντάξει είμαστε. Δεν το έχεις πάρει από μόνο σου. Ή κάνω λάθος. Που έπαιρες και την μπαλάρα. Δεν τα βλέπετε καλά τα πράγματα. Εμπρός. Καλησπέρα Τακή. Γεια. Βασίλης από Βόνης Ολυμπιακός. Τι είσαι. Βασίλης από Βόνης Ολυμπιακός. Βαφτίστηκε. Βασίλης. Δανίλ. Λέγε ρε. Βαφτίστηκε από μόνος ο Ολυμπιακός και με τι με νοιάζει. Δηλαδή τι πήγες στην εκκλησία. Εμπρός. Γεια σου Τάκη. Γεια. Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες. Μπράβο, επίσης. Με υγεία και εθνική ελευθερία πάνω απ' όλα. Ωραία. Εγώ από Παουτζής είμαι από Άρτα. Μπράβο. Θέλω να σχολιάσουμε το γεγονός με τα τελευταία γεγονότα στον Παναθηναϊκό με τους Τούρκους. Ναι, για πες. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την ομάδα κρύβεται ο όμιλος του Ατζούν και είναι και ο Ερντογάν που πίσω που διατηρούν τον τηλεοπτικό σταθμό. Α, μάλιστα. Και διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο κοινωνικά αθλήματα, ναι. πιστεύω ότι μέσα από αυτό θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι οι Τούρκοι ήρθαν για να βρουν το έδαφος. Α, μήπως αυτό που έλεγε ο Ερντογάν
θα έρθουμε ένα πρωί, ήρθανε με διαφορετικό τρόπο. Και κοίταξε να δεις, πολλά μπορούν να περάσουν και μέσω του ποδοσφαίρου και αυτά. Μία ίσως είναι και αυτό μια ευκαιρία, διότι δεν νομίζεις ότι πίσω από τον Ατζούν είναι και ο Ερντογάν, έτσι. Ωραία, και τι, με αυτόν τον τρόπο που λες, που ήρθε ο Ατζούν, πώς τους λες αυτούς, ναι. Ο Τερίν, θα έρθει και ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό. Κοίτα, σήμερα πλέον έτσι θα εκτιστεί η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία με επιχειρήσεις, άκου, με φίλε, άκου, τώρα, επειδή σε σέβομαι, θα πω, ναι, μια λέξη. Τα αρχίδια, ναι, μας θα γίνει η Οθωμανική πώς την είπες. Μα έτσι πρέπει να, ναι, να το αντιμετωπίσουμε εμείς, έτσι πρέπει, ναι. Ναι, άστο, δεν παίζει αυτό. Θα φάνε γαμίσι που θα τρέχουν να τους πάμε μέχρι τη Μογγολία θα τους πάμε. Αυτό θα γίνει μόνο αν είμαστε ενωμένοι εμείς, έτσι σαν Έλληνες. Ναι, Έλληνες, ρε παιδί, αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι και σχέδιο τώρα των Τούρκων. Πήραν μια μικρή, τη δεύτερη ομάδα της Ελλάδος, να κατακτήσουν την Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν, εντάξει. Και αυτό μην το βλέπουμε έτσι. Γιατί ο Φατίχτε, πώς διάολο το λένε αυτόν, είναι μέλος των Κρίζων Λίγων, έτσι. Ναι, είναι. Κουφαλά. Γι' αυτό να τα βλέπουμε όλα. Ενώ το Τζιάρντ, αν θυμάσαι, για κάποιες πατριωτικές δηλώσεις που έκανε, τον κατηγόραγαν εδώ. Ενώ γι' αυτό δεν υπάρχει. Ναι, ναι, σωστό, βέβαια. Έτσι. Καλά τα είχε πει ο Τσάρτα, βέβαια. Ο Τσάρτα τα είχε πει καλά και θυμάσαι πώς τον κατηγορούσαν οι δικοί μας εδώ. Ναι. Δεν είδα όμως έναν επώνυμο δημοσιογράφο να πει για τον Γκρίζο Νίκο, Φατίχ Τερίν. Άκουσε με, θα σου πω κάτι, μια ιστορία έτσι. Ένα, ναι. Εδώ στο μπαλκόνι μου, εγώ 25η Μαρτίου βάζω ελληνική σημαία και 28. Ναι, ναι. Και όταν βγαίνω λίγο πιο κάτω, βλέπω εγώ πώς με κοιτάνε. Δηλαδή, τους φαίνεται παράξενο που βάζουμε, ναι, σημαία. Τους φαίνεται παράξενο που βάζουμε ελληνική σημαία, ναι, στα μπαλκόνια. Είναι δυνατόν, η μέρα εθνικής επαιτίου, τη σημαία, ναι. Ναι, ναι, αλλά τους φαίνεται παράξενο που με βλέπουν και βάζω σημαία. Και αυτοί δεν βάζουνε. Σου λέει τι κάνει αυτός. Κοίταξε, είναι δυστυχώς σήμερα θεωρούν ακραίο το να έχεις τη σημαία, το θεωρούν ακραίο. Α, ναι, ότι είμαι Έλληνας είμαι ακραίος. Και ότι δηλαδή εμείς που είμαστε πατριώτες δηλαδή και έχουμε τη σημαία, πάει να πει ότι είμαστε, περίμενε, φασίστες. Αυτό θεωρούν, το σύστημα αυτό έχει περάσει σήμερα. Ναι, τάκη, ναι, εγώ, ναι, σε χαίρομαι, εγώ είμαι παπουτζής, αλλά σε χαίρομαι που είσαι πατριώτης, έτσι να το ξέρεις αυτό και σε... Βέβαια, όλοι έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, καλή χρονιά να μην σε κουράζω. Καλή χρονιά να μιλήσει κάποιο άλλο. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε με το νέο έτος. Και δεν θα περάσει αυτό που λες, μην το φοβάσαι. Όχι, εγώ, εμείς όχι. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε. Βρε, ας τολμήσουν. Γιατί υπάρχουν, εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που είναι ενάντια στους Τούρκους. Είναι... Σίγουρα, εννοείται. Υπάρχουν σίγουρα σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν και κάποιοι πατριώτες, ας πούμε, που, είναι, ναι, που δεν θέλουν ενάντια στην ένταξη. Το θέμα είναι το σύστημα. Ότι είναι, έχει σχολήσει, ναι, τόσο πολύ το σύστημα. Και τα περνάει αυτά. Εγώ τα έλεγα στην αρχή για τους πολιτικούς. Δεν πάνε σε κανένα φτωχό να δουν να πεινάει. Ναι, ναι, ναι. Για τους βουλευτές, ρε παιδί. Δεν τους ενδιαφέρει. Η τσέπη τους τους νοιάζει και πώς θα βουλευτεί. Έτσι είναι η πολιτική ανέκαθεν αυτό ήταν. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Πάει στο διάλογο. Δεν αλλάζει το σύστημα. Η μεταπολίτευση αυτό είναι. Πάει στο διάλογο, ρε παιδί. Πάει ο πρωθυπουργός στα ταξίδια. Πάει στο διάλογο και ο υπουργός. Με έξοδα του λόγου, έτσι. Περίμενε. Με έξοδα του λόγου αυτά όλα, έτσι. Πάει ο υπουργός. Έχει δουλειές, ταξίδια. Οι βουλευτές που ξύνουν τα αρχίδια τους. Γιατί δεν πάνε. Έλα, που δεν κάνουν τίποτα. Ή άλλες οι κυρίες που μπαίνουν στη Βουλή λες και πάνε στα καλή ουσία. Ναι, οι συνοδοίτους. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πόρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι τώρα καλά. Ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Ναι. Πιστεύω ότι η ομάδα μας φέτος μπορεί να είναι σε τρομερή φόρμα και πιστεύω, ποιος, ότι θα κατακτήσουμε το conference φέτος. Τι κάνετε? Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μπορεί να πάρει το conference. Είναι σε τρομερή φόρμα. Άκουσε με, καλά τα πάμε για τους Τούρκους. Μια χαρά τα πάμε. Ναι. Καλή χρονιά να είσαι και μην είσαι τέτοια όνειρα μην κάνεις. Όχι, εντάξει, πιστεύω αντικειμενικά ότι με την, ναι, εικόνα που δείχνουμε εδώ με θα είμαστε φορά, να τα λέμε, έτσι. Κάνε υπομονή ρε φίλε, στους 32. Και εύχομαι στον τελικό να είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είναι. Ναι, μην το εύχεσαι, γιατί έφασες 4 γκολ, μην το εύχεσαι. Καλά τα είπαμε με τους Τούρκους, μη με εύχεσαι. Ναι, εντάξει, γιατί, εντάξει, ναι, κούρε. Ρε φίλε, ας τον τελικό που θες να πας και τελικό, δεν έχεις πάει ποτέ Champions League, δεν θα πας και τελικό. Ας πούμε, εντάξει, μα έτυχαν οι συγκυρίες έτσι, αλλά φέτος πιστεύω ότι θα κάνουμε αυτό που δεν έκανε καμία ελληνική ομάδα, θα πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Εντάξει, θα το κάνει πρώτο Ολυμπιακός και βλέπουμε μετά. Άντε, καλό βράδυ. Όποιος προλάβει, ας το κάνει όποιος προλάβει, Τάκη μου, καλό βράδυ, χάρηκα. Μια χαρά θα πάμε με τους Τούρκους, πατριώτες είμαστε, ας τα ρημάτια, θες να πας και τελικό. Να, έχω τα λεπτά του Ιβάν.
Αν πάμε πάρουμε αυτά, παιδιά, ξέρετε πόσα, πόσες βασιλόπιτες παίρνουμε αυτά. Μισή.